αυτό το βίντεο θα αναφερθώ στο Μύρνες Σίσιτς. Ο Σίσιτς στην Ελλάδα την καλύτερη του χρονιά την έκανε στον Ηρακλή δανεικός από το Λεβαδιακό, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Μπορεί να έβαλε μόνο 2 γκολ, αλλά πραγματοποίησε 9 εμφανίσεις και έβαλε βαριά πλατιά την υπογραφή του στην παραμονή του Ηρακλή στη σεζόν 6-7. Πραγματικά έπαιξε τρομερά τότε, κάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον σε λιμάνι μεριά και κατάφερε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό ήταν σχετικά βασικός. Σε ένα εξάμηνο έπαιξε 11 μάτς και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει και 2 φορές. Αλλά ο χαρακτήρας του, ας πούμε, και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο δεν του επέτρεψαν να μείνει στον Ολυμπιακό και φεύγει για Σερβία και πιο συγκεκριμένα για τον Ερυθρό Αστέρα. Επόμενη ομάδα που αφήνει το στίγμα του Οσίση Τσόφι και μένει για 2 παρακάτω σεζόν. Με οδηγό τον Αναστόπουλο και με τη βοήθεια των συμπαικτών του Μάτζο και Παπουλή, οι οποίοι ήταν σε τρομερή κατάσταση εκείνη τη χρονιά, βοηθούν τον Όφη μετά την επάνωδό του στην κατηγορία που είχε 1000 ταλαιπωρηθεί να κάνει μια αξιοπρεπής ομάδα. Σε μια μισή σεζόν πραγματοποιεί 35 συμμετοχές και βάζει 6 γκολ. Ήταν πολύ καλός τότε. Στη συνέχεια πήγε σε Πανετολικό και έκλεισε την καριέρα του στον Όφη. Και εδώ είναι που λέμε όλο το ζουμί. Έφυγε με πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από την ομάδα, καθώς ήρθε σε σφοδρή σύγκρουση με τον Τζενάρο Γκατούζο, τον θρύλο αυτού του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος τον κατηγόρησε για σπιούνο που μαρτυρά το τακτικό πλάνο της ομάδας στους αντιπάλους. Και πιο συγκεκριμένα τον κατηγόρησε ότι μαρτύρησε το πλάνο της Ξάνθης. Ο Σίσιτς κρίνεται ένοχος για την ήττα από την Ξάνθη. Γίνεται δηλαδή το θύμα. Στην απολογία του λέει ότι ο Γκατούζο βλέπει φαντάσματα, ότι έχει να πληρωθεί εδώ και 4 χρόνια και πως με αυτά που λέει ο Γκατούζο τον κάνουν να μην μπορεί καν να κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Δηλαδή φανταστείτε τι διαστάσεις είχε πάρει αυτό το θέμα. Ο Γκατούζο όμως τότε ήταν μια περίοδος που ήταν στον Όφη, ήταν κάτι πάνω και από πρόεδρος, ας πούμε. Και περνάει η δική του θέληση και καταφέρει να διώξει τον παίχτη με τη ρετσινιά που προαναφέραμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο Γκατούζο για μένα κατέληξε, άσχετα με την περίπτωση του Σίσιτς και αν έχει δίκιο ή όχι, κατέληξε να κάνει περισσότερο κακό στον Όφη με την ελπίδα που είχε δώσει τότε. Γιατί η ελπίδα είναι ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι για άλλο βίντεο. Ας επιστρέψουμε τώρα στον παίχτη. Τι απέγινε ο Σίσιτς και τι κάνει τώρα. Θα σας πω. Ο Σίσιτς έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Όφη το 2014, όπως προαναφέραμε, γιατί μετά από αυτή την ιστορία πραγματικά κουράστηκε, πιστεύω, πολύ ψυχολογικά. Σήμερα είναι πλέον 38 χρονών, αλλά ακόμα προπονείται με μια τοπική ομάδα εκεί πέρα της γειτονιάς του που λέγεται Correctbau και σε ένα πρωτάθλημα μουσικών με τους Humane Stars Art Football. Ερασιτεχνικά βέβαια εννοείται, τόσο χρονών και όλος που είναι. Πλέον το εισόδημά του προέρχεται από ακίνητα διαμερίσματα και τέτοια πράγματα τα οποία αγόρασε από την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο και έχει αφοσιωθεί στην οικογένεια και τα παιδιά του. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη θέαση. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει μια εγγραφή να στηρίξει το κανάλι. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.